Θες να ανεβείς division στο League of Legends, σε solo duo, flex και TFT? Το League of Boost είναι εδώ για να σε ανεβάσει το βέλτιστο δυνατό division. Τσέκαρε το link στην περιγραφή και μάθε περισσότερο. Last Dance, Fox, θα γίνει το Last Dance. Το Last, the last Dancers. Το, ο Michael Jordan πού το κάνει το Last Dance? Στο Chicago ήταν. Στο Chicago πάλι έγινε το Last Dance. Ναι, εκείνο ήταν. Άρα εμείς το Last Dance θα πρέπει να το κάνουμε. Τελευταία σεζόν του, ρε παιδί μου, ήταν το Last Dance. Εμείς το Last Dance θα πρέπει να το κάνουμε. DD. Πού, Different Dimension. Ή κάπα, δεν ξέρω. Ναι, με ποιο, με πρόεδρο, τι. Πρόεδρο το λέω για του, αλλά παίζει μόνο solo που βλέπω. Μάλλον φοβάται να δείξει το mechanics του. Λέει τώρα θα με δει, αλλά μου περάσει 40 χρονών. Δεν θέλω. Εμένα το mouse μου αλλάζει. Legit κάθε φορά που ανοίγω το PC έχει άλλο sensitivity. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Α, είναι επίσης και αυτό είναι bug, να ξέρεις. Εδώ με αξίζει, μου αρέσει που σου λέω bug που εσένα σου δίνω τροφή για σχόλια για να λες για bugs. Αλλά είναι όντως. Νομίζω η φάση είναι I guess it's fine. I guess it's fine, το έχουν πει, I guess it's fine. I guess it's fine, my bad here. Δεν έπρεπε να πεθάνω, τσίγκες ρε, τον έβλεπα κάτω από ό,τι ήταν, πολύ κλάμα. Κάτσε ρε, εσύ τι παίζεις, Τριστάνα. Πήρα άλλη Star Blind και έτσι πήσα Trist. Τριστάνα τρελό. I guess it's fine, το έχουν πει, θα πάρω Τριστάνα. Αυτό εδώ τι είναι το cringe στο Dark Souls. Ο Νούρ ξεκινάει από top, κατάλαβα. Για να δούμε τώρα, παίζουμε Forgiven, θα φάμε camp ή ο Jungler θα είναι μόνο bot, για να δούμε. Έλα ρε, όχι, εντάξει. Τσάκω τώρα, όλοι μαριχουάνα, γιο. Οπότε όταν level 1 δεν παίρνω mana flow band stack, ψιλοτιλτάρω λίγο. Τσάκω μαριχουάνα, έχουνε με lazy. Ω, please, μην περιμένει εδώ. Γαμήθηκε, εντάξει. Όπου παίρνει και το XP, αλλά δεν παίρνει το CS. Δεν πειράζει. Ρε πούστη μου, κάτι κακό ρε φίλε. Το word που το έβαλα στο blue, να πούμε. Γάμο το σπιτάκι μου, γάμο. Αχ, γιατί κάθομαι και λυσάρω για τον καθυστερημένο ρε φίλε, να πούμε. Πάει κρεωμάρια, οπότε κάνω λίγο το μαλάκα τώρα. Οκ. Και σας φάει. Ως... Set. Μπορεί να κάνει TP στο bot, προσέχετε λίγο. Αλλά όχι, το χρειάζεται. Ναι, εκεί πέρα δεν κατάλαβα τι έκανε. Πήγε legit και αυτοκτόνησε. Και μου έδωσε double, να μου πει. Αλλά είναι άχαστα double αυτά για μένα. Πώ δεν έκανε TP. Μαλόκαρα, 40 stars, για πάμε λίγο. The lady καθημερινά back to reality, άντε και με πρόγραμμα. Θα το δούμε και αυτό το πρόγραμμα. Kappa reality, μαλακά. Ο G name, το θυμάσαι. Kappa reality. Ποιο? Εσύ που είχε βάλει. Kappa reality, όνομα παλιά. Ναι ρε, το είχα. Golden Times. Εκεί που από υπόγα πέσαμε μαζί, Road Diamond, 3 μήνες. Καλά, αυτό πώς έγινε τώρα. Πώς με πέτυχε το W του ενώ δεν έκανε ε. Μάλακα, ακραία πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το παιχνίδι. Κοίτα τα Minions, βλέπετε λίγο τι εννοώ, τα Minions αλλάζουν όλα μαζί target. Είναι πολύ cringe ρε φίλο, πραγματικά. Τι, γιατί άγκρο. Μαγα, τι μπορώ να καταλάβω, τι κάνει το game, αλήθεια δεν μπορώ να καταλάβω. Μου κάνουν κάτι full πυθικές εδώ δίκη μας, χαμίζω τελείως. Αυτό το YQ, τι ακριβώς έκανε, κατάλαβα. Αχ, ξεκινάμε πολύ περίεργα τα game για εδώ. Με τον αξίλες πολύ περίεργα και γενικά όλο το τι μας χαρώ. Πίστεψε με, ξεκινάμε πολύ περίεργα στο top. Ρε μαλακα, το mouse αλλάζει συνέχεια sensitivity μόνο του, αυτό τι cringe είναι ρε φίλε, χωρίς καβαλέ. Πόσο κρίνει. Δεν του κάνω link από το Reddit που το φτιάχνει αυτό ρε. Δεν είναι, πρέπει. Θα βγάλω το πρόγραμμα τη που το στείλει σε γάματα. Εγώ δεν παίζω με drivers. Μου κάνει πολύ εντύπωση ότι είναι drivers. What the fuck. Καλά, οκ. Πάνω τους και ο καβλιάρης ο Ράμος αυτό. Στον bot τι έγινε, τους έχετε πάρει φαλάκι. Αν παίξει καλά πάει κρεφίλ είναι free το match γενικά. Αυτό είναι μεγάλο αν πάντα έτσι, δηλαδή πάντα φάει σωστά ζώα. Κάτι πάει να γίνει σε αυτό το κινημάκι.
Είμαι μιλή με το Σκάλιν και δεν το βαράει, δες. Με ξέρει τόσο ξύλο που και εγώ δεν μπορώ να κάτσω πολύ στο lane. Πραγματικά βάζουμε ξύλο συνέχεια. Full insane. Να ρωτήσω κάτι, αυτό το έψιλον το πώς με πέτυχε ακριβώς? Πακέτο Corky Bot. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πολύ κάθε φορά που παίζω VSET είναι λες και προσπαθώ να αποφεύγω τα bugs. Δεν ξέρω τι γίνεται, πάρα πολύ περίεργες. Γιατί last dance? Αφού σμερφάρουμε στο last dance solo queue. Ας μην πεθαίνει τον Buster και μαλάκα συνέχεια ζούμε full ωριακά από αυτό το champion. Είναι απίστευτα. Το Draven. Δεν είναι ψηλό cringe ο Draven γενικά. Από πάντα ήταν cringe. Με το παλιό του το passive ήταν το πιο αστείο από όλα. Τι έκανε το παλιό του passive? Bleed effect. Και σωστά κάνε. Δηλαδή στα 6 hit μπορεί να τρώγες ξέρω εγώ 15-20 damage per second. Τι λες, είχε τέτοιο πράγμα Draven. Ούτε το θυμάμαι μαλάκα. Εγώ νόμιζα ότι είχε ανέκαθεν αυτό με τον gold. Πάλι ρίστε πρέπει να κάνω το σωστό. Draven ulti. Πάμε όλοι, τσάκο μάλλον. Όταν κάποιος πάει ευθεία το έχουμε το χειρότερο. Ξέρω, πάντως τα θεωρώ πολύ cringe τα καινούργια items γενικά από όταν βγήκανε. Το πολύ noob friendly το κολοπέθινο. Δηλαδή, noob friendly, ρε. Τι εννοώ, ωραία. Π.χ. στο Endicari, ο σχεδόν όλα τα items γινάνε γύρω από τα longsword που είναι 350 gold, ρε μπρο. Δηλαδή, έχει 1500 gold ο ένα, 1100 ο άλλο και είναι σαν να έχει τη διαφορά. Ένα θα έπρεπε να υπάρχει. Α, καλά, εντάξει, ναι, εντάξει. Θυμίσου παλιά, ξέρω εγώ, BF Pickax π.χ. και τέτοια, ρε παιδί μου. Το παλιό το αντρικό gameplay, λες. Ενώ ρε παιδί μου ότι παραμικρή διαφορά φαινόταν και σε λεφτά και σε items. Κανα GP θα παίξουμε. Λες. Crit bleed. Πω μα αλλάξει όντως, ούτε το θυμάμαι το effect αυτό που λέτε με τον Draven πραγματικά. Σαν να το ακούω πρώτη φορά είναι. Γιατί έπαιξε ποτέ Draven? Όχι αλλά εντάξει πάντα δεν. Πω χάνω bleed στο πως έγινε αυτό ρε. Χρόνια πολλά καμπλιάρι έχουμε τα καλύτερα. Έλα ρε τρελέ μου χρόνια πολλά ξέρω σαν έστω. Τι γίνεται. Ο Σετ ξεκίνησε. Ο Σετ ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες αυτό το game, αλλά κάπου το έχασε στη συνέχεια τη φάση. Γιατί. Τι τα δώρα μαλάκα να πούμε. Κατουράει ο Draven μαλάκα νησέι. Το τάρο γιατί είναι πέφτε. Καιρό έχω να παίξω ένα τέτοιο game που νικάνε και οι 5 τα lanes τους ξέρω εγώ ή ό,τι είναι. Να νικάνε. Βαρετά όμως είναι αυτά, άμα δεν νιντάρει λίγο το τάρο. Όχι, είναι καθόλου βαρετά, φίλε. Αν το jungle σου δεν πηγαίνει. Α, εσύ είσαι μαζόχα. Ρε, αν το jungle σου δεν πηγαίνει 0% για να έχει κάποιον να φλεϊμάρει σπέρμα και να του ρίχνει όλε τι ευθύνε, δεν έχει πλάκα το κείμενο. Αχ. Ακούστε τι είπε, μαλάκι. Ο τύπος θέλει να χάνει για να κράζει. Ναι, ρε, εντάξει. Εννοείται. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, γκαμπλέζε. Το μαρόκανα μου έχουν αμελήσει. Ο Κόρκι δεν θα περιμένει από εδώ. Εγώ κάνω split που στάγκρι, ξεγολού. Ου, με αγγίσαι τη φάλη που έχω ρεπιόντι, μπορώ να split που σάρω. Το damage του passive του Κόρκι κάποια στιγμή δεν πρέπει να φάει nerf, γιατί είναι λίγο περίεργο. Το duration έχει φάει buff, κάποτε ήταν άπειρα useless στο champion. Εύχομαι να βρεις μια πολύ δυνατή ομάδα και όπου βρεις ένα νέα. Παίζεστε, bla bla. Ήρθε τώρα. Δεν ξέρω αν παίξω άλλο competitor. Το έλεγα και το λέω συνέχεια. Δεν θα γίνει το last dance τελικά που με δεν ξέρω ρε. Κάθε μέρα το σκέφτομαι. Απ' τη μία λέω άντε πάμε λίγο, την άλλη λέω βαριέμαι. Άντε πάμε λίγο. Ναι, δεν ξέρω ρε. Αφινταλαντεύομαι συνέχεια μέσα μου. Δεν είμαι έτσι φάση. Μα αν το TP του, πες να το κόψει. Οχ. Αχ. Εν τω μεταξύ δεν κοιτούσα και δεν είδα ότι κάνει TP με στη μωρή μου. Αλλιώς θα πλάσαρα να το ξενερώσω. Τους εγώ το info. Έβλεπα το chat. Α, είσαι streamer πλέον. Με τα όλα. Influencer bro, τι νομίζεις, δεν παίζουμε εδώ. Έχεις κάνει το Instagram για business μόνο. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είτε. Disgusting champion, μαλάκ. 100.000 gold πίσω και 2 level πίσω και πάλι με κοντράρι. Να μην πεθάνει ρε φίλε. Γιατί δεν το έχεις παίξει ποτέ αυτό το πράγμα, ρε.
Γιατί είναι προβλεπόμενο σειρά, ρε παιδί. Και στο competitive μόνο ένα παίκτη το έπαιζε ανά τα χρόνια, κανένα άλλο. Ο Freeze. Α! Ήρωες όπου είναι προβλεπόμενοι, δηλαδή μπορείς να τους καταλάβεις ο άλλος τι θα κάνει και τα λοιπά. Δεν θέλω να τους παίζω. Έχει νόημα. Βίνω advantage στον αντίπαλό μου παρά βίνω advantage στον εαυτό μου. Εντάξει. Αυτό μπορώ να κάνω το τρέβο, το κάνω με άλλα τσάμπελ. Ήταν full aggression όμως, ρε, το αγαπημένο σου playstyle. Ρε, δοκίμασα να το παίξω. Απλά έπλεπα, ρε φίλο, ότι με τα τσικούλια και τα λοιπά τα φάει ήταν πολύ περίεργα. Α. Ούτε λεφτά δεν δίνω. Ποιο ψεύδι είναι το καλύτερο build για Jace? Δεν έχει. Μπρο, στάνταρ είναι το build του Jace. Mana Minion και Eclipse είναι. Δεν γίνεται να βγάλει κάτι άλλο, ό,τι και να κάνει. Δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό. Μετά τα υπόλοιπα είναι full situational. Έλα ρε Γιάννη Τζιτζι, για πάμε λίγο. Εγώ τέτοια game θέλω να παίζω. Μπορώ να παίζω τέτοια game. Α μου κάνει high riot. 2020 τον πάρω bot. Πάτε μου 5 game τέτοια. Εγώ τα βαριέμαι αυτά, ρε φίλε. Άμα δεν έχει λίγο bugs, λίγο jungler να level 2 να πεθαίνει από τα minions τη ζούγκλα. Δεν για έχει... να σε βρίσκουν στα σχόλια στο YouTube μετά και είναι να λένε κλάψες. Σαν να τρως ομό μπρόκολο. Δεν έχει μια σως, κάτι λίγο. Δεν είναι. Βάζει λεμονάκι, αλατάκι και τελείωσε. Το λεμονάκι και τα αλατάκι είναι να τρολάρει ζούγκλα σου, κατάλαβες. Thank you, Gabby.